Θα πάμε στη Χερσόνησο και θα αναφερθούμε σε κάποιες δράσεις βιώσιμης, σωστά, βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αναφέρομαι στην προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ένας προϋπολογισμός, ένα κόστος που αγγίζει τις 318 περίπου χιλιάδες ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμπληρώσει, τονίζει ο κύριος Σέγκος, ο δήμαρχος Χερσονήσου, μεταξύ άλλων τονίζει, τις ενέργειες του Δήμου για μια πόλη σύγχρονη, πράσινη και φιλική στον πολίτη. Πάμε να μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους μας βλέπουν, να είστε καλά. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, εξωτερικός χώρος? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή στην παραλία των Γουρνών, ένα πανέμορφο μέρος του Δήμου Χερσονήσου και οι Γούρνες είχαν βέβαια την ατυχία να υποστούν μια πολύ μεγάλη, μεταξύ άλλων περιοχών μας, καταστροφή κατά τις θεομηνίες του Νοεμβρίου του 2020, αλλά όπως βλέπετε πίσω μας, δρόμοι κατεστραμμένοι παίρνουν πλέον μια μορφή που είναι πολύ διαφορετική από τις καταστροφές που το πρώτο προξενήθηκαν. Στρώνουμε τους δρόμους στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου, προφανώς με όρους νομιμότητας πια, καθώς οι δρόμοι που στρώνονται εκτός Αιγιαλού, καθώς πάθανε τεράστιες καταστροφές, όπως είπαμε, σε αυτή τη θεομηνία. Και εκείνο το οποίο επιζητούμε είναι να βελτιώσουμε το παραλιακό μας μέτωπο, όπως το κάνουμε και με την αναβάθμιση του λιμένα Χερσονήσου και με την αναβάθμιση που επιζητούμε στο λιμένα των Μαλίων, αλλά και στις άλλες περιοχές όπου προχωρούμε στις διαδικασίες οριοθέτησης και διευθέτησης δρεμάτων, αλλά και στις νόμιμες χρήσεις εκτός Αιγιαλού. Έτσι λοιπόν, στις Γούρνες αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην παραλία των Γουρνών και είχαμε την τύχη χτες και σήμερα να στρώνονται οι δρόμοι. Μάλιστα. Στο παραλιακό μέτωπο με τους σωστούς όρους και υποφιλία της τοπικής κοινωνίας, πράγμα που δεν έγινε τα προηγούμενα. Με ηλεκτρικά ποδήλατα τώρα, πότε θα περάσουμε από αυτό το δρόμο? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος μεταξύ άλλων βέβαια και αυτός πρωτοστατεί στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, που πρακτικά, αν θέλετε, μειώνει τη χρήση του αυτοκινήτου και ως λογική έχει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας, δηλαδή να δώσουμε σημασία στον δημότη ο οποίος θέλει να περπατήσει άνετα στα οδοστρώματα, στα πεζοδρόμια και στην πόλη του μέσα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της λογικής εφαρμόζουμε σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο περαιώνεται, αλλά όμως παράλληλα ετηθήκαμε και ενταχθήκαμε σε πρόγραμμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα προμήθειας πολλών, θα το δείξει βέβαια η μελέτη αυτό, ηλεκτρικών ποδηλάτων με κοινόχρηστο τρόπο, ύψους 317.000, διότι όπως ορθά είπατε, το πανέμορφο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, που θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο, θέλουμε να το κάνουμε μειώνοντας και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Δήμος Χερσονήσου υπέβαλε πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα, εγκρίθηκε η πρόταση και πάμε για τη χρηματοδότηση, όπως πολύ ορθά είπατε, άνω των 317.000 για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων με σύστημα κοινοχρησίας, δηλαδή το αναγκαίο υλικό και λογισμικό που θα επιτρέπει την κοινή χρήση των ποδηλάτων σε όλο το όπου κρίνει βασικά η μελέτη, αλλά σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου του Δήμου, με δυνατότητα προφανώς κοινόχρηστη στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους και δυνατότητα κοινοχρησίας μέσω του αναγκαίου υλικού και λογισμικού. Συνολικά πόσα ποδήλατα? Αυτό αναβαθμίζει το πάνελ. Αυτό θα το καταδείξει η μελέτη, είναι κάποιες δεκάδες. Αυτό θα το καταδείξει όμως η μελέτη, γιατί για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνετε το τελευταίο διάστημα και η προμήθεια του υλικού αλλάζει το κόστος μέρα με τη μέρα και αυτό θα το δείξει, αν θέλετε, η μελέτη τελική εφαρμογής. Όμως θα είναι κάποιες δεκάδες ποδήλατα και προφανώς είμαστε εδώ και εμείς, αν χρειαστεί, να συμπληρώσουμε με ιδία έσοδα ακόμα περισσότερα ποδήλατα, βάζοντάς τα σε πιλωτική δοκιμαστική χρήση, που εφόσον τελεσφορήσει και αποδειχθεί ότι είναι ορθή η χρήση τους, προφανώς όπως θα ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα ή με ιδία έσοδα. Και να διαφυλάξουμε, Δήμαρχε, και την περιουσία. Να διαφυλάξουμε λίγο και την περιουσία των Ελλήνων του Δήμου. Γιατί έχουμε δει τι έγινε και με τα πατίνια, άλλο το καθεστώς, προβληματικό το καθεστώς βέβαια, τα οποία βρέθηκαν αλλού και αλλού νταλού που λένε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο, αν θέλετε, για μας ως ένα τουριστικό προορισμό που έχει, αν θέλετε, πολλά παραλιακά τουριστικά μέτωπα, καθώς ξεκινάμε από τον Καρτερό,
πηγαίνουμε μετά στην περιοχή του Κοκκίνη, πηγαίνουμε στην περιοχή των Γουρνών, των Γουβών, της Αναλήψεως, του Ανισαρά, του Λιμένα Χερσονήσου, της Σταλίδας, των Μαλίων. Έχουμε λοιπόν πολλά παραλιακά μέτωπα και καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν υπάρχει ένας συνεκτικός οικιστικός ιστός να αναφερθούμε, θα εφαρμόσουμε τη χρήση των ποδηλάτων πιλωτικά στο παραλιακό μας μέτωπο, θα δούμε τη χρήση του. Και εφόσον η χρήση γίνεται ορθά τη στιγμή που υπάρχει και λογισμικό παρακολούθησης και σύστημα κοινοχρησίας, θα είναι ελεγχόμενη η χρήση τους, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και ο στόχος είναι να μεγιστοποιήσουμε αυτή τη χρήση, καθώς είναι εποφελία του κοινωνικού συνόλου, βελτιώνει κατακόρυφα το τουριστικό προϊόν, καθώς μειώνει τη χρήση του αυτοκινήτου και δημιουργεί, αν θέλετε, και ένα άλλο προϊόν. Δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, αλλά και τον τόπιο, αν θέλετε, το δημότη, ναι, να ζήσει το Δήμο μας από κοντά με το ποδήλατο. Και είναι και η καλύτερη δυνατή διαφήμιση. Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αυτή η στροφή στο πράσινο μονοπάτι, καθώς κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις, σε επίπεδο Ευρώπης, ευρωπαϊκές πόλεις έχουν υιοθετήσει αυτό το μέτρο. Έρχεται λοιπόν ο επισκέπτης από το Μιλάνο, από τις Βρυξέλλες, από τη Μεγάλη Βρετανία και βλέπει κάτι το οποίο έχει πετύχει στην χώρα του, στην πόλη του. Στόχος μας είναι πολύ ορθά το. Ο επισκέπτης μας που έχει συνηθίσει τη χρήση και του ποδηλάτου ως ενός μέσου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και το βλέπουμε πολύ συχνά σε ευρωπαϊκές πόλεις που δεν έχουν καν το καλό κλίμα που έχουμε εδώ να το χρησιμοποιεί. Ήρθε η ώρα να έρθει και εδώ να έχουμε την ορθή και σωστή χρήση του και να το γιγαντώσουμε, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την εναλλαγή του και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, τι να πούμε. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό. Εγώ βλέπω εκεί την ασφαλτόστρωση από πίσω και τον καινούριο δρόμο και κάνω συνειρμό με ηλεκτρικό ποδήλατο. Μακάρι να μας βγει σε καλό και να τρέξει. Να είστε καλά.